εκπομπή έλα κοντά. Η εκπομπή έλα κοντά. Ήρθε και είσαι θεία. Ήρθε και είσαι θεία του Άγιου Μύρου τις ομορφιές. Να δεις Αναστασία. Του Άγιου Μύρου τις ομορφιές. Να δεις Αναστασία. Το έλα κοντά ήρθε εδώ. Το έλα κοντά ήρθε εδώ. Στον τόπο το δικό μας. Στον τόπο το δικό μας να κάνει τα γυρίσματα. Στο όμορφο χωριό μας. Έλα στο όμορφο χωριό μας. Χίλια καλώς, χίλια καλώς ορίσατε στον Άγιο τόπο τούτο. Στον Άγιο τόπο τούτο και όλοι να γλεντήσουμε με λίρα και λαγούτο. Και όλοι να γλεντήσουμε με λίρα και λαγούτο. Άγιος Μύρωνας, πρωτεύουσα της επαρχίας Μαλεβιζίου, μόλις 17 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Κτισμένος σε υψόμετρο 472 μέτρων, πάνω σε δύο λόφους, την Αμπάδενα και το Χαράκι. Εξού και η περίφημη πανοραμική θέα που βλέπουμε να κόβει την ανάσα, με πάνω από 40 χωριά των επαρχιών Μαλεβιζίου, Τεμένους και Μονοφατσίου, να απλώνονται μπροστά μας. Και ένας τέτοιος καταπράσινος τόπος είναι δυνατόν να μην είχε κατοικηθεί από τους αρχαίους χρόνους? Η περιοχή του Αγίου Μύρωνα στη Μινωική εποχή έφερε το όνομα Ράφκος και αποτελούσε μία από τις 100 ισχυρότερες πόλεις με το δικό της νόμισμα, με απεικονίσεις την Τρίενα, τον Ποσειδώνα και τον Δελφίνη. Ας ξεδιλήξουμε όμως την ιστορία του χωριού από την αρχή, ξεκινώντας με το όνομά του και τον πατέρα Νικόλαο να μας μιλά για τον Άγιο Μύρωνα που προς τιμή του ονομάστηκε έτσι. Ο Άγιος Μύρωνας, ο οποίος συνέδεσε τη ζωή του με την γέννηση, του σε αυτό το χωριό, που θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι το χωριό ήταν μία από τις 100 πολιτείες της Μινωικής Κρήτης και λεγόταν Ράφκος ή Ραφκία. Έτσι, επί αυτοκράτορος Δικίου, το 250 μετά Χριστόν, ο Άγιος Μύρων γεννήθηκε εδώ στη Ράφκο. Ήταν εποχή που για την Εκκλησία ήταν δύσκολα τα πράγματα, υπήρχαν οι διωγμοί εναντίον των χριστιανών. Πολλοί Άγιοι, όπως οι Άγιοι 10, οι δικοί μας εδώ, οι Κρήτες Άγιοι, μαρτύρησαν, μεγάλοι Άγιοι, εκείνη την εποχή. Και εκείνη, είχε όμως ο Άγιος την ευλογία να γεννηθεί από γονείς ευλαβείς, χριστιανούς. Χειροτονήθηκε ιερέας εκείνα τα δύσκολα χρόνια των διωγμών. Στη θέση που βρίσκεται σήμερα ο ναός του Αγίου Μύρωνος, που βρισκόμαστε και εμείς, υπήρχε κατακόμβη. Οι κατακόμβες, ξέρετε, ήταν τα φυρκά μνημεία των πρώτων χριστιανών, τα οποία ήταν κάτω από τη γη, κάμποσα μέτρα, και στα οποία κατέβαιναν οι χριστιανοί για το φόβο των ειδωλολατρών, και εκεί έθαβαν τους νεκρούς που όσο επιτοπλίστον ήταν μάρτυρες, και πάνω στους τάφους των μαρτύρων τελούσαν τη Θεία Λειτουργία. Και όλα βέβαια τα μυστήρια. Υπήρχε ένα σπήλαιο το οποίο ήταν φυσικό, δεν το σκάλισε κανείς. Ήταν φυσικό σπήλαιο, θα το δείτε ότι είναι ένα μικρό σπήλαιο, μέσα στο οποίο ο Άγιος, καθώς ήταν άνθρωπος άσκησης, προσευχής, νηστείας, κακουχίας, εκεί ο Άγιος έζησε ως άσαρκος. Ήταν η κήτη του, ήταν το σπίτι του ουσιαστικά. Ήταν το σπίτι του, μέσα στα άγρια θηρία, μέσα στην άγρια φύση, διότι η Ράφκος δεν ήταν ακριβώς εδώ. Ήταν μια πόλη η οποία απλωνόταν πολύ ανατολικότερα του χωριού εδώ. Ναι.
Και βέβαια το χωριό μετοικίστηκε, να το πούμε γι' αυτό τώρα, μετοικίστηκε πιο κεντρικά, λόγω του ότι ετάφη ο Άγιος εδώ, μέσα στο ναό του, και μετονομάστηκε βέβαια σε Άγιο Μύρονα, προς τιμή του Αγίου, το 350 που κοιμήθηκε ο Άγιος. Λέγεται ότι υπήρξε μια εποχή που ήταν μεγάλη ξηρασία σε αυτόν τον τόπο, δηλαδή 7 χρόνια έκανε να βρέξει. Και οι άνθρωποι είχαν απογοητευτεί, διότι όπου δεν υπάρχει ζωή, ξέρετε ότι δεν υπάρχει ούτε, όπου δεν υπάρχει νερό, δεν υπάρχει ούτε ζωή. Και κατέφυγαν στις προσευχές του Αγίου και ο Άγιος προσευχήθηκε. Και μέσα στο, κάτω στο αγίασμα που θα δείτε, υπάρχουν δύο γούρνες. Στη μία γούρνα ανέβγησε νερό με την προσευχή του Αγίου. Από εκεί πήραν και ξεδίψασαν όλοι οι κάτοικοι της Ράφκου και της ευρύτερης περιοχής. Και μετά το θάνατο του Αγίου, μετά την κοίμηση του Αγίου, αυτό το νερό, το οποίο είναι θεωρείται αγίασμα, παραμένει στην ίδια στάθμη, παρακαλώ, 1750 χρόνια. Ούτε ανεβαίνει, ούτε κατεβαίνει. Και όσο και αν πάρουν οι άνθρωποι, που έρχονται χιλιάδες άνθρωποι, ειδικά στην εορτή του Αγίου Μύρωνος στις 8 Αυγούστου, όσο και αν πάρουν, δεν τελειώνει, δεν στερεύει ποτέ.